στην κατηγορηματική τους αντίθεση, στις επικείμενες έρευνες, αλλά και στο ενδεχόμενο εξόριξης υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, επαναδιατύπωσαν όσοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης η αριστερή παρέμβαση στην Ήπειρο. Μια εκδήλωση η οποία εξ αρχής, όπως τονίστηκε από πλευράς των διοργανωτών, δεν είχε επιστημονικό χαρακτήρα, παρά μόνο της έκφρασης της αγωνίας που υπάρχει, της αγωνίας αλλά και της κατηγορηματικής αντίθεσης στις έρευνες υδρογονανθράκων. Ένα θέμα που έχει ανησυχήσει πολλούς κατοίκους των περιοχών μας, των γύρω περιοχών και εδώ και στους άλλους νομούς. Και πάνω και εκεί είπαμε και εμείς σαν παράταξη να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι έρευνες και γενικότερα η εξόριξη αν προκύπτει αργότερα του πετρελαίου στην περιοχή, ποια είναι τα ωφέλη, ποιες είναι οι ζημιές και πέραν από εκεί να τοποθετηθούμε και να αποφασίσουμε τι ακριβώς πώς θα το παλέψουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Η αποψινή μάλλον έχει σαν σκοπό σήμερα να ακουστούν όσες απόψεις και όσοι άνθρωποι εδώ που παρευρίσκονται θέλουν να μιλήσουν, να πούνε την άποψή τους και το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί και εν ώψη τώρα στις 22 υπάρχει κλιμάκιο από το Υπουργείο που θα κάνει υποτίθεται ενημέρωση, αλλά από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, τουλάχιστον μέχρι προχθές που είχα την πληροφόρηση, είναι ότι θα έρθουν να πούν και δεν θα ακούσουν. Το θέμα είναι πώς θα παρέμβουμε να πούμε και εμείς τα δικά μας. Για μας λοιπόν μπαίνει λέμε ένα πρώτο θέμα, στο θέμα μια πλήρη συμπαράσταση στην απέτηση του κατοίκου για πλήρη ενημέρωση και δίνουμε να σου δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ας πούμε, σε αυτό το θέμα και να δούμε και εμείς εδώ αν συμφωνούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το δεύτερο ερώτημα που μπαίνει για μας είναι ότι είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες του κατοίκων. Γιατί βγήκαν οι υπεύθυνοι και δημοτικοί και κυβερνητικοί παράγοντες και είπαν ότι εδώ πρόκειται για κάποιους γραφικούς, για κάποιους υπερβολικούς, οι οποίοι δεν ξέρουν με τι να ασχοληθούν και βρήκαν ένα θέμα για να είναι περάσουν την ώρα τους ή για να ασχοληθούν. Είναι αυτό το πρόβλημα. Αν ήταν έτσι το θέμα, τότε για περί τίνους η σπουδή αυτή να μην γίνει πλατιά και πλήρη ενημέρωση σε όλα τα χωριά. Μας λοιπόν έτσι κι αλλιώς δεν μπαίνει δίλημα να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή να μπει στη συζήτηση αν πρόκειται για κάποια οικονομική ανάπτυξη. Απαντάμε κατηγορηματικά, δεν πρόκειται για τέτοια. Πρόκειται για εκχώρηση του ορυκτού πλούτου στις πολυεθνικές εταιρείες. Από αυτή την άποψη είμαστε, λέμε, κάθετα αντίθετοι σε αυτό που συμβαίνει. Άσχετα, παντρεμένο με το πρώτο, ότι η περιοχή μας χρειάζεται ένα μοντέλο ανάπτυξης διαφορετικό από αυτό. Εμείς στο Ζαγόρι, λοιπόν, αυτό που κάναμε αρχικά ήταν να προκαλέσουμε μία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου πήγαμε διάφοροι άνθρωποι και είπαμε το δικό μας όραμα και τη δική μας προοπτική για τον τόπο και προκλήθηκε, μάλλον αυθόρμητα επίσης, μια ανατροπή της απόφασης που ήταν, που έλεγε ότι επιτρέπεται στις κοινοτικές εκτάσεις να γίνει η σεισμική έρευνα. Αυτό δεν κατορθώθηκε σε άλλους δήμους και μάλιστα το προηγούμενο Σάββατο ο δήμαρχός μας, ο κύριος Σπύρου, βγήκε στην κοπή πίτα στο Στάνο Παιδινά και είπε ότι το Ζαγόρι έχει να επιδείξει σαν κεφάλαιο το φυσικό και πολιτισμικό του πλούτο. Και δήλωσε αλληλεγγύη και ήταν εκεί και η αντιπολίτευση και ήμασταν όλοι μαζί και θεωρούμε ότι είμαστε όλοι μαζί. Δεν συνάδει ο τουρισμός με την εξόρυξη πετρελαίου. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά φαινόμενο παγκόσμιο που να γίνεται εξόρυξη πετρελαίου και να συνάδει αυτό με τουρισμό.